ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα από τις κρατικές υπηρεσίες, ώστε να διαπιστώνετε ότι περιέχουν όλα όσα αναγράφονται στις αναλύσεις. Και φυσικά, σας τα προσφέρουμε πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέες προσφορές 20-10-0 13 ευρώ, 16-20-0 14, 20-10-10 15, 15-15-15 με 17 ευρώ. Όλα σε συσκευασίες των 40 κιλών. Πιτοτεχνική προβατά Παναγιώτης Κρουτσίδης, ο πιστός σύμμαχος του αγρότη. Φέτος στις γιορτές σας περιμένουμε στις Σέρες, σε μια μαγική, φιλόξενη και διασκεδαστική πολιτεία, την Πολιτεία των Ευχών. Ελάτε στις Σέρες και συναντήστε τον Άι Βασίλη και τα Ξωτικά, διασκεδάστε με αγαπημένους καλλιτέχνες και περάστε ξένιαστες ώρες με απίθανα happenings και εντυπωσιακά events. Σας περιμένουμε στην Πολιτεία των Ευχών με Ελένη Φουρέιρα, Κώστα Μαρτάκη, Βαγγέλη Κακουγιώτη και Μάικ, Ζωζεφίν και Στέλιο Λεγάκη και πολλούς ακόμη καλλιτέχνες για τις πιο όμορφες γιορτές. 4 Δεκεμβρίου, έναρξη λειτουργίας Λούνα Πάρκ και Παγοδρομίου. Και στις 8 Δεκεμβρίου, επίσημη έναρξη της Πολιτείας. Πολιτεία των Ευχών στις Σέρες. Κάνε την ευχή σου πράξη. Για την άρτια λειτουργία της οικοδομής και την πλήρη διαφάνεια στα κοινόχρηστα, διαχείριση πολυκατοικιών Δήμου Ιωάννης. Εξασφαλίστε τα καλύτερα συνεργεία και απαλλαγείτε από την ευθύνη συλλογής κοινοχρήστων, αναθέτοντας τη διαχείριση της οικοδομής στο γραφείο μας. Αναλαμβάνουμε έκδοση και εισπράξη κοινοχρήστων, εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ, συνεργείο καθαρισμού, τεχνική κάλυψη, οργάνωση πολυκατοικιών. Διαχείριση πολυκατοικιών Δήμου Ιωάννης. Γεωργίου Ποδαδρέου 17. Τηλέφωνο 2321057005. Christmas Days, Happy Days και για ακόμη πιο ευτυχισμένες ημέρες, Happy Outlet με απίστευτες χριστουγεννιάτικες προσφορές στα πιο επώνυμα brands των ευρωπαϊκών οίκων μόδας. Happy Outlet, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά εσώρουχα, παπούτσια, αθλητικά, σε όλα τα μεγέθη. Happy Outlet και για το σπίτι. Για Happy Christmas Days, ελάτε τώρα στο Happy Outlet, το μεγαλύτερο εκπτωτικό κατάστημα. Δεύτερο χιλιόμετρο σε Ρον Δράμας. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Γιορτές σημαίνει να χαρίζεις αγάπη, χαμόγελα. Για εμάς τα Supermarket Kansas αποτελεί προτεραιότητα όλο τον χρόνο. Στηρίζουμε από την πρώτη μέρα λειτουργίας του το κοινωνικό συσίτιο Το Πρόσφορο. Μαζί με άλλες εταιρείες και ιδιώτες, μαζί με όλους όσους πίστεψαν σε αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας 25.000 γεύματα ετησίως. Και αυτά τα Χριστούγεννα θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό του κοινωνικού συσίτιου Το Πρόσφορο, σε ιδρύματα, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, φροντίζοντας να μην λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους, αλλά κυρίως το χαμόγελο από τα πρόσωπά τους. Είναι ωραίο να εισπράττεις αγάπη, μα ακόμη πιο ωραίο να δίνεις. Καλές γιορτές σε όλους. Supermarket Kansas. Η ανθρώπινη δύναμη. ΚΕΚ Έκεντρο. Νέο πρόγραμμα βάουτσερ για ανέργους ηλικίας 29 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα αφορά όλους τους κλάδους εκπαίδευσης. Ο άνεργος θα λάβει μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή 5.500 ευρώ, ενώ θα του παρέχεται εγγυημένη απασχόληση για 6 μήνες στους κλάδους εμπόριο, logistics, τεχνικά επαγγέλματα, ενέργεια, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, περιβάλλον και διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων. Προσοχή! Οι κλάδοι στους οποίους μπορείτε να απασχοληθείτε είναι περισσότεροι από το προηγούμενο βάουτσερ που ανακλήθηκε. Το Έκεντρο διαθέτει μια μεγάλη βάση από επιχειρήσεις που συνεργάζεται, ώστε ο κάθε άνεργος να βρει την επιχείρηση και τον κλάδο που του ταιριάζει. Τα στελέχη μας είναι έτοιμα να σου προτείνουν την καλύτερη λύση για σένα. ΚΕΚ Έκεντρο, Κομνηνών 7, τηλέφωνο επικοινωνίας 2321067900. Πεινάω! Και το φαΐ τελείωσε. Πάρε το μεγάλο να παραγγείλει. Delivery, θέλω να παραγγείλω. Επειδή και τα ζωάκια έχουν ψυχή. Σε λίγες μέρες κοντά σας. Είναι χρώμα, είναι μόδα, είναι στυλ. Σόφι.
είναι ό,τι μας αρέσει να φοράμε στις καλύτερες τιμές. Είναι υπέροχα ρούχα για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά ρούχα που ξεχωρίζουν. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα, οικονομία. Μεγάλη ποικιλία σε κοστούμια, σακάκια, μπουφάν, παλτομπλούζες, φορέματα, φούστες, τζιν, παντελόνια για όλη την οικογένεια. Πάνω από 35 χρόνια φιλικής εξυπηρέτησης στις χαμηλότερες τιμές. Διαθέτουμε και μεγάλα μεγέθη. Σόφι, πάνω από 35 χρόνια δίνουμε την οικογένεια στις χαμηλότερες τιμές. Στα Home Plus Παπαϊωάννου οι προσφορές συνεχίζονται και τον μήνα Δεκέμβριο. Γάστρα νούμερο 36 με σχάρα, μόνο 8,90. Γάστρα με ανοξείδωτο χύλος, μόνο 17,90. Γκριλιέρα με κεραμική επίστρωση πέτρας, μόνο 14,90. Σετ τριών τεμαχίων με ταψί ορθογώνιο, στρόγγυλο και φόρμα κέικ, μόνο 13,90. Μίξερ με περιστρεφόμενο κάδο, μόνο 18,90. Τεπανιάκι με κεραμική επίστρωση, μόνο 18,90. Ποτήρια χριστουγεννιάτικα η εξάδα, μόνο 3,90. Κύπελα 500 ml σετ 2 τεμαχίων, μόνο 2,5 ευρώ. Τα καταστήματα Home Plus Παπαϊωάννου σας εύχονται καλές γιορτές και δημιουργικό το νέο έτος. Φίλε αγρότη, τώρα που ο έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτικός, οι αγρότες είναι δίπλα σου με το πιο αξιόπιστο σύστημα επιθεώρησης. Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κρίνεται υποχρεωτικός ο τεχνικός έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων και απαιτείται χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας. Η AgroTest, πιστοποιημένο κέντρο επιθεώρησης ψεκαστικών μηχανημάτων, πραγματοποιεί τον τεχνικό έλεγχο του ψεκαστικού σας μηχανήματος στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2321 30 37 27. Τηρούμε τον νόμο. Φροντίζουμε τον επαγγελματία αγρότη. Επιλέγουμε AgroTest. AgroTest. Πάντα πρώτοι στις εξελίξεις, πάντα έγκυροι και αξιόπιστοι. Καλέστε μας τώρα στο 2321 30 37 27 για την πιστοποίηση του ψεκαστικού σας μηχανήματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agrotest.gr. Από το 1953 η εκλεκτή ποιότητα ξηρών καρπών από όλο τον κόσμο ψήνονται καθημερινά για εσάς αποκλειστικά στο εργαστήριό μας. Απολαύστε όμως ξηρούς καρπούς από ξηραμένα φρούτα και φρούτα με αντιξουδιωτικές ιδιότητες ως φυσική πηγή ενέργειας και δεξίας. Σύση, νοπά φύλλα κρούστας και κανταήφι για τραγανά και λαχταριστά σπιτικά γλυκά. Σύση, είδη ζαχαροπλαστικής, φρεσκοαλεσμένος ελληνικός καφές.
Σύση. Και τώρα τα Χριστούγεννα στο κατάστημά μας σας περιμένει μια μεγάλη ποικιλία από στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο που τρώγονται, ζαχαρωτές νυφάδες και ζαχαρωτές διακοσμήσεις για βασιλόπιτες που θα κλέψουν την παράσταση στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας. Σύση. Και αν θέλετε κάτι ξεχωριστό και πρωτότυπο για το παιδικό σας πάρτι, προμηθευτείτε από το κατάστημά μας μαλλί της γριάς, μια λιχουδιά που θα λατρέψουν οι μικροί καλεσμένοι σας. Σύση. Από το 1953 στις καρδιές μας. Piano Studio. Από το 1953 η εκλεκτή ποιότητα ξηρών καρπών από όλο τον κόσμο ψήνονται καθημερινά για εσάς αποκλειστικά στο εργαστήριό μας. Απολαύστε όμως ξηρούς καρπούς από ξηραμένα φρούτα και φρούτα με αντιξουδιωτικές ιδιότητες ως φυσική πηγή ενέργειας και ευεξίας. Σύση. Νοπά φύλλα κρούστας και κανταήφι για τραγανά και λαχταριστά σπιτικά γλυκά. Σύση. Είδη ζαχαροπλαστικής, φρεσκοαλεσμένος ελληνικός καφές. Σύση. Και τώρα τα Χριστούγεννα στο κατάστημά μας σας περιμένει μια μεγάλη ποικιλία από στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο που τρώγονται, ζαχαρωτές νυφάδες και ζαχαρωτές διακοσμήσεις για βασιλόπιτες που θα κλέψουν την παράσταση στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας. Σύση. Και αν θέλετε κάτι ξεχωριστό και πρωτότυπο για το παιδικό σας πάρτι, προμηθευτείτε από το κατάστημά μας μαλλί της γριάς, μια λιχουδιά που θα λατρέψουν οι μικροί καλεσμένοι σας. Σύση. Από το 1953 στις καρδιές μας. Through the air into
των είδων πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα και αυτή τη στιγμή. Και πριν καλωσορίσουμε τον κύριο Τσιπούρα, διότι μας κάνει λόγο για πολιτική αυτονομία, θα συνομιλήσουμε αρχικά με την κυρία Σιδηροπούλου, την κυρία Ελπίδα Σιδηροπούλου, είναι η πρόεδρος των ακτινοτρόφων στις ΣΕΡΕΣ. Και μετά από αυτά που μας είπε ο κύριος Μεριάς, νομίζω πια ότι έχουμε πάρει το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο. Δηλαδή ότι έρχεται ο αφανισμός της ελληνικής ακτινοτροφίας, καθώς αν υπογράψει και η Ολλανδία, θα έχουμε τα ουκρανικά ακτινοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα και μάλιστα αδεσμολόγητα στη χώρα μας. Αυτά υπεγράφησαν στις 15 Δεκεμβρίου από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Κυρία Σιδηροπούλου, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Τώρα εσείς τι ζώα έχετε, για κρέας ή για γάλα? Για κρέας. Α, μάλιστα. Και τα έχετε ακόμη? Σκοπεύουμε να τα δώσουμε σιγά σιγά. Ναι, γιατί θα μας έρχονται τα ουκρανικά. Αν τα πάρουν, κυρία Μωραήτη, γιατί δεν υπάρχουν και αγοραστές. Δεν υπάρχουν αγοραστές, δεν είναι και το πιο εύκολο επάγγελμα. Αλλά τώρα με τα ουκρανικά, αν υπογράψει και η Ολλανδία και μας έρχονται αδεσμολόγητα, εσείς πώς βλέπετε το μέλλον σας? Το άμεσο μέλλον, δεν μιλάω τώρα για μετά από 10 χρόνια, τώρα, μεθαύριο. Θα σας πω το εξής. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, αν θυμόσαστε και πέρσι κινητοποίηση, αλλά και πρόπερση, πάρα πολλές φορές τονίζουμε το θέμα των ελληνοποιήσεων, το θέμα του ΦΠΑ. Σκεφτείτε ότι τα προϊόντα όλα αυτά ήδη έρχονται με 13% στη χώρα μας, όταν σε εμάς το ΦΠΑ έχει γίνει 24%. Άρα είχαμε που είχαμε το πρόβλημα. Ναι. Αυτή τη στιγμή μάλλον και με την υπογραφή μας θα έχουμε θέμα. Άρα μιλάμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε. Και πάρα πολλές φορές ρωτάμε ποια είναι τελικά η ελληνική πρόταση. Βλέποντας τώρα ότι συμβαίνει και αυτό, μάλλον ούτε η ελληνική κυβέρνηση θέλει να υπάρχει ελληνική κτηνοτροφία. Αυτό έχει αντίκτυπο στη μείωση ελληνικής κτηνοτροφίας, στη μείωση της ελληνικής γεωργίας και σε πάρα πολλά άλλα προβλήματα. Ωραία, και αφού δεν θέλει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν σας το λέει κατάματα, βλέποντάς σας κατάματα να τελειώνουμε? Δηλαδή ότι δεν θέλουμε την ελληνική κτηνοτροφία, δεν θέλουμε το ελληνικό γάλα, δεν θέλουμε και τους αγρότες εκείνους που παράγουν για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, θέλουμε τα ουκρανικά και να τελειώνουμε. Δηλαδή, τι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Αυτό το ρωτάμε και εμείς εδώ και πάρα πολλούς μήνες επίμονα και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Η αλήθεια είναι πως όσες φορές το τονίζουμε, μας λένε πως θα μεριμνήσουν να υπάρχει μια ελληνική αγροτική πολιτική τέτοια που να στηρίζει τους Έλληνες κτηνοτρόφους, τους Έλληνες γεωργούς. Ανταυτού, αυτά που βλέπουμε εμείς είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τουλάχιστον δεν είναι ξεκάθαρη απέναντί μας και απέναντι στον ελληνικό λαό. Γιατί όπως γνωρίζετε, αν τελικά εξαφανιστεί η ελληνική κτηνοτροφία, που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα εξαφανιστεί όσο περνάει από το χέρι μας, ναι, να το παλέψουμε μέχρι εκεί που μπορούμε, φανταστείτε τι ακριβώς θα γίνει και στον κάθε Έλληνα πολίτη καταναλωτή, που πια θα έχει να κάνει μόνο με εισαγόμενα, με άλλες τιμές που δεν θα είναι προσιτές. Γιατί, ένα λεπτό. Και τις τιμές εδώ. Αν έρθει το ουκρανικό γάλα εδώ, στη μισή τιμή, καθώς αφού έχουν και χαμηλότερο ΦΠΑ θα το φέρουν και αδασμολόγητο, φαντάζομαι ότι δεν το πουλάνε πιο ακριβό από το ελληνικό. Επομένως, εγώ γιατί να μην προτιμήσω το ουκρανικό όταν η τσέπη μου δεν φτάνει? Καταρχήν να πω το εξής. Αυτό είναι το άμεσο πρόβλημα. Ότι θα προτιμήσει ο καταναλωτής μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση σαφέστατα το φθηνότερο. Ναι. Πρώτον, αυτό δεν είναι καλύτερο από το ελληνικό, διότι οι συνθήκες με τις οποίες παράγουν εκεί είναι τελείως διαφορετικές από τις δικές μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτή την κρίση και την ανέχεια, ναι, θα οδηγήσουν τον καταναλωτή σε αυτό. Δεύτερον, πάρα πολλές φορές θα χρησιμοποιούν την ελληνική ετικέτα και την ελληνική σημαία για να περάσουν και το προϊόν αυτό ως ελληνικό ενδεχομένως για να έχει και μια άλλη τιμή. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και βεβαίως μέσα από όλο αυτό θα μειώνεται και θα ξαναμειώνεται η ελληνική κτηνοτροφία και θα έχει την τάση να αφανιστεί. Κυρία Σιδηροπούλου, ένα λεπτό λίγο. Τα καταλαβαίνουμε εμείς οι απλοί πολίτες που δεν είμαστε χωμένοι σε πολλά, που δεν ξέρουμε και πολλά και δεν τα καταλαβαίνει ένας ολόκληρος πρωθυπουργός, ο οποίος κάθεται και συζητάει με τους Ευρωπαίους, βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του? Δεν είναι μόνο η κτηνοτροφία. Υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας στις 15 του μήνα και για παράταση εμπάρκο στους Ρώσους για άλλους 6 μήνες. Δηλαδή δεν φτάνει που παράγουμε και δεν έχουμε που να τα πουλήσουμε. Υπογράφουμε και για το εμπάρκο στη Ρωσία, που η Ρωσία αγοράζει το ελληνικό προϊόν. Δηλαδή είναι να βγαίνεις εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πω τώρα, εμείς δηλαδή μιλάμε κάθε φορά για εμπεγμό για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Μας εμπέζουνε, δεν γνωρίζουμε το λόγο. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπούν, αν θέλετε, την ελληνική παραγωγή.
Γιατί όταν πας και υπογράφεις πράγματα που συμφέρουν άλλες χώρες βόρεια της Ευρώπης και δεν συμφέρουν τη χώρα σου, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ελληνική αγροτική πολιτική. Αυτό είναι, αν θέλετε, μια εκτέλεση κάποιων κανονισμών που έχουν θέση μεταξύ τους. Ναι, αλλά δεν πήρατε και την αξιολόγηση. Πολιτική. Δεν φτάνει που υπογράψαμε, δεν μας δίνουν και την αξιολόγηση να τελειώνουμε. Δηλαδή θα μπορούσαμε, αν μη τι άλλο, να πουληθούμε μεν, να πάρουμε την αξιολόγηση δε. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Κατά τη γνώμη μας, αυτό το πράγμα είναι ένας φαύλος κύκλος που τελικά θα κλείσει με πολύ άσχημο τρόπο. Μάλιστα. Όλο αυτό το πράγμα είναι αδύνατο να βγει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς που παρακολουθούμε τα οικονομικά μας, αλλά και τα οικονομικά γενικότερα, είναι αδύνατο να βγει αυτό το πράγμα. Δεν θα οδηγήσει κάπου καλά. Σας ευχαριστώ προς το παρόν, κυρία Σιδηροπούλου. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Τσιπούρα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, για την πολιτική αυτονομία με την Φόφη Γεννηματά ήθελα να συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε. Αλλά εδώ βάζετε όμως πιο ουσιαστικό τρόπο. Θέλω ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Κοίταξα, διότι αν όντως αληθεύουν αυτά που είπε ο κύριος Μαριάς, που είπε ότι ψηφίστηκαν και ο ίδιος τα καταψήφισε στις 15 του μήνα, δηλαδή προχθές. Τότε που πάμε εμείς, τι κάνουμε? Είμαστε τόσο ανίκανοι, τόσο άχρηστοι? Κοίταξα, δείτε, η εκτίμηση μου είναι ότι αυτή η κυβέρνηση παραπλανεί, εξαπατά τον ελληνικό λαό, το παίζει τζάμπας μάγκας στο εσωτερικό και έξω τα δίνει όλα. Μάλιστα. 5 χρόνια κρίση πριν την ανάληψη της εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΑΝΕΛ, η αγροτική παραγωγή, οι αγρότες, δεν είχαν τόσο σημαντικά επηρεαστεί από την κρίση αυτή η οποία μας μάστησε και το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Κρήτη που βρέθηκε. 2 χρόνια τώρα όμως, η κυβέρνηση αυτή, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, προσπαθεί με κάθε τρόπο να εκτελέσει στην κυριολεξία τόσο την αγροτική όσο την κτηνοτροφική και την ιχθυοτροφική παραγωγή. Να σας υπενθυμίσω ότι έχει η κυβέρνηση ψηφίσει και υπογράψει, ή μόνη της, δηλαδή με τους 153 ψήφους, την φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων, η οποία από το 13% θα φτάσει στο 22% με 45%, την φορολόγηση των αγροτικών ενισχύσεων της ΚΑΠ, που θα κάνει ακόμα περισσότερο δυσμενέστερο το προηγούμενο που ανέφερα. Επίσης, η κυβέρνηση αυτή αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και ουσιαστικά τις καθιστά φορολογητέα πάλι ύλη, αφού θα εξαρτάται από το εισόδημα του κάθε αγρότη. Αποτέλεσμα θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές μαζί με την υγειονομική περίθαλψη να φτάσουν το 27%. Τον ΦΠΑ και η κυρία Σιδηροπούλου τον ανέφερε από 13, από 1η-1η του 2017 πηγαίνει στο 24%. Τα αγροτικά εφόδια, δηλαδή, και οι ζωοτροφές θα εκτοξευθούν. Παράλληλα στερεί. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Παράλληλα στερεί. Όχι, πρέπει να τα πούμε όλα. Πρέπει να τα πούμε όλα. Κυρία Μωραήτη, πρέπει να τα πούμε όλα. Γιατί προχθές ο κύριος Τσίπρας στην Κρήτη που βρέθηκε, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, πήγε να δώσει ένα μήνυμα, να στείλει ένα μήνυμα ή να δείξει ότι έχει απέναντί του μια μικρή μερίδα αγροτών, στελεχών κυρίως συνδικαλιστικών και μάλιστα αντιπολιτευόμενων, οι οποίοι πήγαν εκεί για να παίξουν θέατρο. Ενώ το θέατρο το έπαιζε ο ίδιος, όταν γνωρίζει πολύ καλά και ως πρωθυπουργός της χώρας ότι έχει ψηφίσει αυτά που είπαμε και λέμε. Αυξάνει λοιπόν το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και και στις ζωοτροφές στο 24%. Δίνει καταργεί ακόμα και αυτή την επιστροφή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αφορά τα καύσιμα, που γνωρίζετε ότι για να λειτουργήσει απαιτούνται καύσιμα, να κινηθούν τα αγροτικά μηχανήματα και όλα αυτά, και αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, της ηλεκτρικής παραγωγής, αν θέλετε, στους αγρότες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση θα γκρεμίσει οτιδήποτε με αγωνία προσπαθούσαν οι προηγούμενοι και κυρίως οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ να κρατήσουν όρθιο, γιατί γνωρίζουμε ότι η πρωτογενής παραγωγή είναι ένα μελούμενο, ένα ζητούμενο για την αύξηση της παραγωγικότητας στη χώρα, για την αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτή η κυβέρνηση όμως δεν έχει καμία διάθεση, καμία πρόθεση να δώσει κίνητρα για αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, αλλά και σε άλλους. Να σας υπενθυμίσω και να σας υπενθυμίσω από καμία πλευρά της αντιπολίτευσης. Κατά την προσωπική μου άποψη, ο κόσμος,
ο κόσμος που πίστεψε και ψήφισε τόσο το ΣΥΡΙΖΑ όσο και τους ανεξάρτητους Έλληνες, προκειμένου να είναι σήμερα κυβέρνηση, με αυτό το μπόνους που έδινε των 50 εδρών, όχι με πλειοψηφία στο λαό, αυτός ειδικά ο κόσμος είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή απόλυτα σαστισμένος σε σχέση με την ανακολουθία των προεκλογικών λόγων της κυβέρνησης με τις μετεκλογικές της πράξεις. Δεν ξέρουμε αν είναι σαστισμένος ο κόσμος. Ένα λεπτό. Δεν έχουμε εκλογική αναμέτρηση για να δούμε πώς θα αντιδράσει αυτός ο κόσμος. Όχι, ο οποίος κοιτάξτε, ένα λεπτό. Τα κινήματα που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα 4 χρόνια που αφορούσαν την αντιμετώπιση της κρίσεως, ήταν κινήματα τα οποία τα δημιούργησαν κυρίως η ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Έτσι, το πλαίσιο συντάγματος και όλα αυτά. Ή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ή του ΣΥΡΙΖΑ. Ή του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Λοιπόν, και τώρα είναι η κυβέρνηση και, τον και δεν θέλουν άλλον... να διαμαρτυρηθούν αυτοί. Οι υπόλοιποι είναι γραβατάκιδες, κουστούμάκιδες, δεν ξέρω πώς τους κατονόμασαν. Δεν βγαίνουν. Έχω την αίσθηση ότι. Έχω την αίσθηση ο αγροτικός κόσμος είναι σαστισμένος. Έχω την αίσθηση ότι υποβόσκει μια δυσαρέσκεια, η οποία θα εκδηλωθεί πρακτικά και... σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Και... Ωστόσο, όμως, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό, κυρία. Και εμείς οφείλουμε να ενημερώνουμε, εμείς οφείλουμε ως πολιτικοί φορείς να ενημερώνουμε τους πολίτες για όλα αυτά τα δρόμενα. Για όλες αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες δημιουργούν αυτές τις συνθήκες. Και η επιβίωση του αγροτικού πληθυσμού και του κτηνοτροφικού πληθυσμού καθίσταται από το 2017 και μετά δυσχερέστερη εάν συνεχίσουν αυτές οι πολιτικές. Ξέρετε τι κάνετε όμως εσείς. Ενώ έχουμε εμείς οι απλοί πολίτες, έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα και κυρίως την επιβίωσή μας. Δηλαδή σήμερα πέσαν συντάξεις, πέσαν δεν ξέρω εγώ τι επιδόματα έδωσαν. Αλλά αν δείτε, ΔΕΗ και όλες οι πολιτικές, έμφυα, κακό ιστορίες, όλα πληρώνονται τώρα. Γιατί ο κόσμος φοβάται ότι θα τα φάει σε μια εβδομάδα λόγω άλλων υποχρεώσεων και δεν θα μπορεί να πληρώσει ούτε αυτά και θα κινδυνεύει. Όμως, βλέπει και εσάς τις αντιπολιτεύσεις που δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας. Δηλαδή, δεν σας βλέπει ισχυρούς, δεν σας βλέπει καλά καρφωμένους στο έδαφος να είστε έτοιμοι να προχωρήσετε μπροστά. Εσείς ακόμη ψάχνεστε. Όχι, κυρία Καπορέτη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Δημοκρατική Αριστερά, στο ΠΑΣΟΚ. Αναφέρομαι σε όλες τις. Δεν ψαχνόμαστε καθόλου. Τουλάχιστον ως ΠΑΣΟΚ έχουμε καταστήσει σαφές και ξεκάθαρο προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως αυτό προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε προς τον ελληνικό λαό, ότι είμαστε έτοιμοι προκειμένου να συμβάλλουμε και να συνδιαμορφώσουμε με την ανάγκη που υπάρχει για εθνική συνεννόηση μέσω μιας εθνικής γραμμής την προοπτική της χώρας. Να δημιουργήσουμε δηλαδή τις συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε. Το δίδαγμα των τελευταίων 6 χρόνων που αντιμετωπίζουμε αυτή την μνημονιακή πολιτική απόρρια της κρίσης του 2004-2009 κυρίως, κυρία Μωραΐτη, είναι πολλαπλό και ελπίζω κάποιοι να το βλέπουν. Ελπίζω να το βλέπει και ο κύριος Τσίπρας, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος θέλει να αντικαταστήσει τον κύριο Τσίπρα. Είναι το γεγονός ότι θα έπρεπε ευθύς εξ αρχής να έχουν συνταχθεί οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης στην τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να υπάρξει μια εθνική γραμμή έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί εκείνη την ώρα το πρόβλημα. Και δεν το κάναν. Τώρα εσείς τι πλέτε κάτι πηχημένο γάλα. Με αναγκάζεται, αναγκάζεται να επιθυμίσω σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν ένα μνημόνιο το οποίο είναι πολύ πολύ ελαφρύτερο. Επιτρέψτε μου αυτή την φράση. Πρώτο ήταν. Πρώτο, κυρία Μωραΐτη, δεν υπήρχε προοπτική για δεύτερο και για τρίτο. Το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο είναι απόρρια μιας άκαμπτης στρατηγικής και πολιτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων τόσο από τον κύριο Σαμαρά, όσο βέβαια και από τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Στην αρχή με μια συναντήληψη του Σαμαρά με τον Τσίπρα, να θυμίσουμε ότι με τα Ζάπια ο κύριος Σαμαράς έλεγε ότι θα καταργήσει τα μνημόνια και οτιδήποτε άλλα, έφερε τη χώρα σε δυσμενέστερη θέση προκειμένου να αντιμετωπίσει διάφορα ζητήματα. Και βέβαια έρχεται και ο κύριος Τσίπρας μετά την ανάληψη της εξουσίας του 2015 προκειμένου να κάνει τα ακόμα χειρότερα, όχι μόνο μνημόνια, αλλά και διαχείριση των προηγούμενων καταστάσεων. Αντιλαμβάνεστε. Δεν μου λέτε τώρα εμείς οι απλοί πολίτες ποιο να διαλέξουμε. Αυτόν που μας έφερε το πρώτο μνημόνιο, αυτόν που μας έφερε το δεύτερο μνημόνιο, αυτόν που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο, αυτόν που θα μας φέρει το τέταρτο μνημόνιο και τελειωμό δεν θα έχουμε. Δεν είναι ζήτημα αν θα είναι επιλογή του Α ή Β ή του Γ. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει πλέον να ξεφύγει, να απαλλαχθεί από το εθισμό που έχει, στο λαϊκισμό, αν θέλετε, κυρία Μωραΐτη. Δηλαδή να μην ακολουθεί αυτόν που του λέει τα εύκολα λόγια.
Εμείς ευθύς εξ αρχής λέγαμε ότι η κατάσταση είναι συγκεκριμένη και ότι απαιτείται ομαδική δουλειά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο. Το και τον αντίπαλο, ο αντίπαλος ήταν τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, κυρία Μωραΐτη. Αυτό το ομαδική δουλειά, σας παρακαλώ, θα μου το αναλύσετε λίγο, έτσι. Ομαδική δουλειά, όταν λέω, αναφέρομαι στην δυνατότητα της εθνικής συνεννόησης να υπάρξει μια εθνική γραμμή, όλοι μαζί να πάμε στην Ευρωπαϊκή στην Ένωση, προκειμένου να διαπραγματευτούμε ή να διαπραγματευόμαστε με πιο αποτελεσματικό τρόπο όλα αυτά τα ζητήματα. Όταν λέτε όλοι μαζί, τι εννοείτε? Κοιτάξτε, να σας θυμίσω κάτι. Ναι. Να σας θυμίσω ότι το 2010-2011, όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τότε, η Νέα Δημοκρατία ως οσία παρθένα, και ας μου επιτραπεί πάλι ο όρος, ως οσία παρθένα δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Δεν γνώριζε, παραδείγματος χάρη, ότι το έλλειμμα, το οποίο το έλεγε ως κυβέρνηση μέχρι το 2009 ότι ήταν στο 6% και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν στο 15% και στο 16%, ή το δημόσιο χρέος ήταν σε αυτό το δυσθεώρητο ύψος, δεν αναγνώριζε τις ευθύνες που είχε στην ανάπτυξη και τόσο μεγάλων και δυνατών. Και εγώ σας λέω, δεν τις αναγνώριζε. Και να σας πω κάτι, δεν τις αναγνωρίζει και σήμερα. Και... Όχι. Ναι, αυτό όμως είναι τροχοπέδι στο να μπορέσει η χώρα να απεγκλωβιστεί από αυτή την κρίση, κυρία Μωραΐτη. Διότι αν δεν αναγνωρίσουμε πρώτα και κύριε, εμείς οι ίδιοι τα λάθη μας, και εμείς λέμε ότι έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας, το πελατειακό κράτος, τις εύκολες λύσεις, το δώσε, χωρίς να υπάρχει παραγωγή και παραγωγικότητα. Εμείς έχουμε αναγνωρίσει πολλά και σε πολλά κείμενά μας περιγράφονται η αναγνώριση των λαθών μας. Και από εδώ και πέρα έχουμε βάλει μια τελεία και προχωρούμε. Δεν θα μπορεί... μου πείτε τι, κοιτάτε τώρα, μου το είπατε και χθες στην τηλεφωνική μου, το λέτε και σήμερα. Εγώ αδυνατό, δυσκολεύομαι να καταλάβω αυτό το ομαδική δουλειά και θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου το αναλύσετε. Τι ακριβώς... Να μου πείτε καταρχάς τι ακριβώς εννοείτε. Εννοείτε να πάνε όλοι μαζί οι αρχηγοί στην Ευρώπη. Έχω αναφέρει στο κείμενό μου ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικά αυτοδύναμο. Δεν νομίζω ότι δεν το γνωρίζετε, κυρία Μωραΐτη, όπως και οι τηλεθεατές σας, ότι κατά καιρούς κάποιοι, οι σημαντικοί άνθρωποι, με την έννοια δηλαδή ότι προσπαθούν να επηρεάσουν κόσμο και ανθρώπους και σε όλη την επικράτεια, λένε ότι το ΠΑΣΟΚ θα γίνει ουρά του ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ θα γίνει ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα και του ΣΥΡΙΖΑ δεν το άκουσα, γιατί η Νέα Δημοκρατία, να σας πω την αλήθεια, κάνει και κινήσεις. Αυτό υπάρχει. Υπάρχει σε όλο το φάσμα. Και ακούγεται. Ναι, γιατί αυτό δεν όμως, συνεργαστείτε, μου λέτε όμως, δηλαδή. Αυτό όμως, ακούστε, ουρά. Όταν λέμε ουρά, εννοούμε ουρά. Ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή την πίσω σκέψη στο μυαλό μας να πάμε αύριο να συνεργαστούμε είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν σας θέλουν. Ό,τι ΠΑΣΟΚ ήθελαν να πάρουν, πήρανε. Δεν θέλουν κι άλλο. Όχι, όχι, ακούστε με. Πώς όχι, όχι. Ακούστε με που σας λέω τώρα. Ακούγεται και από μένα και από δε. Ακούγεται και από στελέχη που κατευθύνουν τις κατηγόριες προς μία κατεύθυνση. Δεν θα αναφέρω σε αυτό. Δεν μου λέτε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αναγνωρίσει μέχρι σήμερα τις τεράστιες ευθύνες που έχει το 2004-2009. Από τη στιγμή που δεν έχει αναγνωρίσει τις ευθύνες τις αυτές, σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον, γιατί στρατηγικά, ιδεολογικά δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, δεν μπορούμε να συμπλέψουμε. Δεν μπορούσαμε να συμπλέψουμε. Λοιπόν, τότε θα ήταν μια άσκοπη και μάτι διαδικασία. Κύριε Τσιπούρα, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Κυρία Μωραΐτη, ο κύριος Μητσοτάκης πριν δύο μέρες ήταν στην Κομωτινή. Ναι. Και έφερε 5, 6, 7, 8 παραδείγματα. 10 σημεία. 10 σημεία κι αυτός. Όχι 10 σημεία, 9. Νομίζω λιγότερα είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και εκεί αυτός από το λόγο του και μόνο ναι, αποδεικνύεται το πόσο θολό είναι το τοπίο και πόσο έλλειμμα προγραμματικού λόγου έχει αυτή η κυβέρνηση. Η εξωματική κυβέρνηση προκειμένου να διακυβέρνηση. Ναι. Να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ότι ανέφερε ότι. Είπε ότι. Ραγδαία μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 29% στο 20% μέσα σε δύο χρόνια, ναι. Ραγδαία η διετία, ρωτάω, ραγδαία μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 29 στο 20 μέσα σε δύο χρόνια. Και τι θα κάνουν, προκειμένου να έρθει η ανάπτυξη, προκειμένου να έρθουν επενδύσεις. Δηλαδή θα περιμένει ο. Εσείς τι θέλετε, δηλαδή, να πει η Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα λίγο, και να το κόψει. Ακούστε με λίγο. Λέει, όχι, δείχνει όμως τη φαυλότητα την οποία επικρατεί και τη σύγχυση που υπάρχει και στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει και αυτή αυτό σκοπό την ανάλυση της εξουσίας. Και όχι το να δουλέψουμε και να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης όλων αυτών των προβλημάτων. Ναι. Και λέει τώρα, ραγδαία λέει μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 29 στο 20 μέσα σε δύο χρόνια,
και προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός από τις γείτονες χώρες οι οποίες έχουν 10%. Ναι. Και χωρίς ταυτόχρονα, να μας εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, γνωρίζοντας εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας ότι έχει ένα έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας ο χώρος αυτός της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς γενικότερα, δεν είναι τόσο άμυρος ευθυνών και τόσο με κοινωνικό πρόσωπο. Είτε, όχι, δεν είπε τίποτα. Δεν είπε, θα μειώσω τα έξοδα του δημοσίου. Το δημόσιο αυτή τη στιγμή, πρέπει να είναι ξεκάθαρος. Γιατί αναφέρεται σε μια... Καταρχάς να κλείσετε εκείνη την λίμνη, τον οργανισμό για την αποξήρωση της λίμνης της Κοπαίδας. Αυτά όλα έχουν κλείσει. Δεν έχουν κλείσει, κύριε Τσιπούρα. Δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις πλέον στο δημόσιο. Αυτό έχει αντιμετωπιστεί το 2012-2013. Όχι, κύριε Τσιπούρα. Έχει αντιμετωπιστεί, επαναλαμβάνω, το 2012-2013. Καλά, μην μαλώσουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν και λέμε τώρα ότι μια Νέα Δημοκρατία, η οποία γνωρίζουμε το κοινωνικό της προφίλ, ότι είναι ανύπαρκτο. Γνωρίζουμε ότι το παρελθόν της, ότι ήταν μια παράταξη η οποία λειτουργούσε με βάση το πελατειακό κράτος. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία δεν αναγνωρίζει τα λάθη της. Μια Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι μια πολιτική παράταξη με την οποία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και το ξεκαθαρίζουμε αυτό απόλυτα. Προσέξτε, και προσέξτε, γιατί το λέτε δημόσια αυτό δημοκρατία... και μετά θα εκτεθείτε. Όχι, δεν εκτίθεται καθόλου. Ακούστε να δείτε. Εάν δεν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και το ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιες ευθύνες, και δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία τώρα, εγώ βάζω και το δύο. Τώρα καταλαβαίνετε τι συζήτηση. Είναι δίπολο εξουσίας, έτσι. Όποιο κόμμα από τα δύο βγει πρώτο, να δούμε αν είναι δίπολο εξουσίας. Κοιτάξτε να δείτε, για να βγει πρώτο κόμμα κάποιο, καταρχάς η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει και διατυμπανίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι θέλει αυτοδυναμία. Κύριε είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Στο πλαίσιο της προεκλογικής είναι εκκλησίας έτσι, δεν είναι αυτά σιγά το δηλαδή. Δεν είναι στο πλαίσιο της προεκλογικής. Όχι. Θα μαζέψει η Νέα Δημοκρατία το 42%. Η Νέα Δημοκρατία, η βασική της επιδίωξη και στρατηγικός στόχος είναι η αυτοδυναμία. Κάτι το οποίο είναι και ουτοπικό προφανώς. Και σήμερα, αλλά πιστεύω και αύριο, αλλά ταυτόχρονα είναι και άλλη μια ένδειξη ότι δεν έχει καμία διάθεση να το ερώτημα είναι κάποιον. Ξεκάθαρο. Θεωρούμε ότι αύριο γίνονται εκλογές. Θεωρούμε, σύμφωνα με τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, έτσι δεν ξέρουμε τι θα γίνει μεθαύριο, ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο κόμμα. Αυτοδυναμία δεν έχει. Και σας ζητούν να συνεργαστείτε. Εμείς δεν συνεργαζόμαστε. Επαναλαμβάνω ότι μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα συνεχίσει μέχρι αύριο που λέτε ότι θα γίνουν εκλογές, αν και δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας και η κυβέρνηση αυτή θα απεμπολίσουν τόσο εύκολα την εξουσία, γνωρίζοντας κιόλας και τις δημοσκοπίες. Ας θεωρήσουμε ότι θα την απεμπολίσουν. Ξεκάθαρα, με μια τέτοια Νέα Δημοκρατία η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει τις προϋποθέσεις αυτές που ανέφερα προηγούμενα, ναι, δεν μπορεί να είμαστε εμείς συνέτερός του. Είστε σίγουρος γι' αυτό που μου λέτε? Απολύτως. Ο κύριος Βενιζέλος, στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Γκυλάκα, εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη, παραδίπλα μας, ναι, ξέρετε πώς ξεκίνησε την ομιλία του? Χαιρετισμό, όχι λέει ως πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά ως πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά. Και πήρε και χειροκρότημα. Λογικό είναι, να πάρει και χειροκρότημα. Τι θέλει να πείτε? Ο κύριος Βενιζέλος εκφράζει... Τώρα αυτό του μένει να πει Βενιζέλος, ο κύριος Βενιζέλος. Καταρχάς, ο δημιουργικότατος, ο ευθιέστατος, αυτό έχει να μας αδικούμε, πει. Για να, προσωπικά, επειδή τώρα βάζετε σε ζητήματα. Βάζετε ζητήματα και προσωποποιείτε την κουβέντα. Όχι, λοιπόν, αλλού θέλω να το καταρρίψουμε τον κύριο Βενιζέλο. Κόβεται ένα κομματάκι, ένα μικρό κομματάκι, από μια παρουσίαση ενός βιβλίου, ναι, δεν είπε και τίποτα ψέματα ο άνθρωπος, και δεν γίνομαι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή υποστηρικτής του Βενιζέλου, έτσι. Ναι. Και βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Δηλαδή την προσπάθεια του Ευάγγελου Βενιζέλου μέσα στη Βουλή, προκειμένου να αποκαλυφθούν οι πλεκτάνες, οι απάτες, οι εξαπατήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Αυτά δεν μετρούνε. Κόβουμε λίγο ένα στιγμιότυπο από τη ζωή του Βενιζέλου προκειμένου να τον κατατάξουμε κατευθείαν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι όπως κάναμε παλαιότερα με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία πήγανε προς το κίνημα ή οπουδήποτε αλλού ή βρεθήκαν εκτός. Δηλαδή, συμφωνείτε με αυτή την και λοξοκοιτάγαν τάχα μου προς την κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι, κυρία Άμορετ. Τα 10 σημεία και αυτό. Ήταν πολύ ωραία, δηλαδή, θέλω αυτή σήμερα, η έναρξη. Και αυτό θέλω λέτε. Σήμερα. Γι' αυτό ήταν είμαι υπρέπουσα εδώ. Υπρέπουσα έναρξη εκπροσωπώ αυτή. Τη δημοκρατική, εγώ εδώ εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική συμπαράταξη. Σας λέω ότι με δεν τον κύριο Βενιζέλο μέσα. Δεν μπορώ, εγώ θέλω όλο τον κόσμο μέσα, αρκεί να ενστενίζεται. Να ενστενίζετε τα κείμενα και τις αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου και έρχομαι και σας λέω. Και σας λέω, ο πρώην πρόεδρός σας. Ναι. Έτσι. Και ποια είναι. Εγώ μπορώ να σας φέρω 15 παραδείγματα. Συγγνώμη, δηλαδή, θα τα ακούγατε εσείς αυτό και θα λέγατε όχι, καλά που εγώ, μας τα λέει. Εσείς καταπιάνεστε από μία εκδήλωση ενός βιβλίου. Ενός βιβλίου. Σας είπα, φανταστείτε εγώ, τι δεν θα, εγώ, κυρία Μωραίτη, δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ τον καθέναν. Αλλά ωστόσο όμως να μην στρεβλώνουμε, όχι εσείς, σε σχέση με αυτό που η επιρροή σε ατμόσφαιρα λέει. Ο κύριος Βενιζέλος, γι' αυτό και το αναφέρω. Ακούστε δεν είναι το τελευταίο στέλεχος, είναι το πρώτο. Ο κύριος Βενιζέλος στη Βουλή μέσα, ως βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κινούνται με βάση τα κείμενα και τις αποφάσεις της Δημοκρατικής Συμπαράτασης και του ΠΑΣΟΚ. Και τον χειροκροτούν και οι Νεοδημοκράτες. Δηλαδή, είμαι αυτό και αυτό. Δεν νομίζω, κυρία Μωραίτη. Κοιτάξτε να δείτε. Έχετε νομίζω την εσφαλμένη εντύπωση. Συγγνώμη, δεν τα ακούτε αυτό από μένα πρώτη φορά. Δηλαδή, ακούγονται τα μύρια όσα λέει ο Βενιζέλος. Αυτό λοιπόν. Που όλο ξεκοιτάζει, που δεν είναι υποψήφιος, ποιο είναι το ακροατήριό του. Έρχεστε λοιπόν στην ουσία, κυρία Μωραίτη. Αυτό ήθελα να πω με το κείμενό μου χθες, προχθές. Ότι. Αυτό ήθελα να πω, ότι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη προχωρούν με πολιτική αυτονομία, με πολιτική αυτοδυναμία και επιδιώκουν, την διεύρυνση της επιρροής τους τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ωραία. Παράλληλα γράφω στο κείμενο διεύρυνση. Ότι αν και εφόσον υπάρχουν, και υπάρχουν, δεν θα το αμφισβητήσω εγώ, ναι. Αλλά δεν θα στεκόμαστε όμως σε μια δεδομένη στιγμή, αν θέλετε. Αλλά αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι διατελέσαν στο ΠΑΣΟΚ σε υψηλόβαθμες θέσεις, ακόμα και στην υψηλότερη θέση, οι οποίοι έχουν αντίδραση ή αντίθεση ή φέρουν προσκόμματα τις κατευθύνσεις αυτές που έχουμε αυτή τη στιγμή ως Δημοκρατική Συμπαράταξη, τότε καλύτερα να σοπάσουν, αυτό γράφω, γιατί θα είναι τότε χρησιμότεροι από τότε που κατήχαν τα αξιώματα. Άρα τους δώσατε και το μήνυμα σε πολλούς. Νομίζω ότι αυτή ήταν η πρόθεση. Όταν λέτε διεύρυνση επιρροής, αυτό ίσως μπορεί να αφορά και το κίνημα. Αφορά όλα τα στελέχη τα οποία κινούνται στον κινούνται στο χώρο της κεντροαριστεράς. Κυρία Μωραίτη. Περιμένετε. Όταν είναι ο κύριος Βενιζέλος μέσα στη Δημοκρατική Αριστερά, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και ο κύριος Παπανδρέου. Γνωρίζετε ότι κατά το παρελθόν υπήρξα υποστηρικτής και μάλιστα. Θερμός και είχα αγωνιστεί προκειμένου ο Γιώργος Παπανδρέου να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αγωνίστηκα και για να γίνει και πρωθυπουργός. Όπως όμως είμαι ξεκάθαρος και λέω ότι είμαι ΠΑΣΟΚ και ΠΑΣΟΚ συνεχίζω. Και διαφώνησα με την επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου του Γενάρη, αν μιλάτε σε μένα προσωπικά, με την επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου το Γενάρη του 2009 για την ίδρυση νέου κόμματος με βάση οτιδήποτε αυτός επικαλούνταν. Ναι, ειδικά 25 μέρες πριν τις εκλογές, σωστά. Κυρία Μωραΐτη. Σωστά. Εγώ τον Γιώργο Παπανδρέου, όπως και πολλούς και πάρα πολλούς, όλους αν θέλετε, τους συντρόφους οι οποίοι ασπάστηκαν ή προσχώρησαν ή πήγαν προς τα εκεί ή ακολούθησαν αυτό το δρόμο, ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά αποτελούσε και αποτελεί σύντροφο και τον θέλω τον καθένα ξεχωριστά από αυτούς, τον καθένα από αυτούς ξεχωριστά να επιστρέψει στη φυσική, ναι, του βάση που είναι το ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε με, είμαι πολύ ξεκάθαρος και το αναφέρω. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποκλείουμε την επανεπιστροφή του οποιοδήποτε, ο οποίος ασπάζεται και ενστερνίζεται τις βασικές αρχές τις οποίες έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Το ίδιο λένε και οι άλλοι. Όχι, όχι, όχι. Το ίδιο λένε και το κίνημα. Ναι. Ότι εμείς μπορούμε να πάμε ή να έρθουν, ναι, αλλά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή ασπασμό κάποιων απόψεων και κάποιων αρχών. Μιλάτε τώρα, και ψάξε βρες, ναι, το τώρα, κυρία Μωραίτη, θέλω να υπάρχει και μια ρεαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Υπάρχει η Δημοκρατική Συμπαράταξη σήμερα, η οποία είναι ένας πολιτικός φορέας, που δεν έχει καμιά τεράστια εκλογική, δύναμη. Αλλά είναι τουλάχιστον δημοσκοπικά, κάποιες δημοσκοπήσεις του δίνουν και στο 8%. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι αργά ή γρήγορα θα πλησιάσουμε και θα περάσουμε το υψήφιο εκλογικό ποσοστό. Θα αυξήσουμε, ναι, δηλαδή την επιρροή μας πρώτα στην κοινωνία
Και μετά είμαι βέβαιος ότι και τα στελέχη ή το πολιτικό προσωπικό θα επαναπροσεγγίσει τη δημοκρατική συμπάρεξη. Αλλά μιλάμε για μια υπαρκτή πολιτική παράταξη με ιστορική διαδρομή, ιστορικές ευθύνες, ιστορικά δικαιώματα, ιστορικές υποχρεώσεις και γενικότερα μια γενικότερη ιστορία. Ναι. Οπότε, αφού εσείς έχετε το μεγαλύτερο ποσοστό, οι δικές σας. Δεν είναι θέμα μεγαλύτερο ποσοστό. Υπάρχει μια οντότητα. Εντάξει. Αμφιβάλλετε. Και οι άλλοι είναι μια οντότητα. Και τους προσκαλούμε να επιστρέψουν στη βάση τους. Τι, ποιο είναι το καλύτερο. Έχετε σκοπό να ενωθείτε όλοι μαζί ώστε να περάσετε. Μα δεν εξαρτάται από εμάς, κυρία Μωρέη. Από ποιον. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς έχουμε ανοιχτή πρόσκληση προς τον καθένα. Όσον αφορά τις δυνάμεις εκείνες τις πολιτικές, οι οποίες κινούνται στις παρυφές μας και οι οποίες ήταν αυτοτελείς ή οντότητες κατά το παρελθόν. Σήμερα όμως. Υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες φύγανε από τον ΠΑΣΟΚ. Και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πήγαν στους, όσον αφορά το κοινωνικό επίπεδο, αυτούς τους καλούμε πίσω να έρθουν. Τους απλούς, ψηφοφόρους καλύτερα. Ψηφοφόρους, βέβαια. Δεν γνωρίζουν τώρα ότι εξαπατήθηκαν. Ναι, θέλω να το ξαναρχίσω πάλι. Τα πρωτοκλασάτα σας στελέχη και αυτούς τους υπουργούς τους θέλετε πίσω. Σε καμία των περιπτώσεων. Αμάν, κύριε Τσιπούρα, πια αμέσως η απάντηση, καμία των περιπτώσεων. Τόσα πρωτοκλασσά. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εσείς τους φτιάξατε, θέλω. Πάλι θα με κάνετε να μιλήσετε, ενώ θα έπρεπε την κουβέντα να τη διευρύνουμε και να μιλήσουμε. Γιατί, κύριε Τσιπούρα, μου εσείς τους φτιάξατε και πήγα να μιλήσουμε για την πολιτική τους. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά σας λέω, όχι, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να ξαναγυρίσουν στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι άνθρωποι της καρέκλας. Γιατί ψηφίσαν τα μνημόνια 2 και 3 φορές και επιμένουν σε μια ατελέσφορη πολιτική παρουσία στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο 2 χρόνια έχει καταστρέψει τη χώρα. Έχει καταστρέψει τη χώρα. Ναι, από το τέλος Γενάρη του 2015 που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, εκτός αν δεν γίνεται αντιληπτό αυτό το πράγμα σε όλους μας, ή θέλουμε να λέμε άλλα λόγια για να λέμε άλλα λόγια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, okay. Από το 2015 το Γενάρη που ανέλαβε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, ναι. Έχει γυρίσει τη χώρα πίσω 3 χρόνια. Σήμερα μάλλον ο Πρωθυπουργός της χώρας επικαλέστηκε ότι με βάση τους διεθνείς οργανισμούς, με βάση τους ίδιους οργανισμούς, το 2017 και το 2018 θα επιστρέψει ανάπτυξη 4,5%. Δεν αναγνώριζε όμως στα μέσα του 2014 τους ίδιους οργανισμούς που έλεγαν ότι για τη διετία 2015. Ακούστε με λίγο, κυρία Μωραήτη, το 2015-2016 θα είχαμε ανάπτυξη 6,5%. Μπορεί να μας εξηγήσει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί που ακολούθησαν τον κύριο Τσίπρα που προέρχονται το ΠΑΣΟΚ. Γιατί η χώρα έχει ύφεση 2,5%. 6,5% και 2,5-9% ύφεση, κυρία Μωραήτη, ναι, συγκεντρωτικά. Λοιπόν, εδώ πρέπει να μείνουμε τώρα και να συζητήσουμε. Το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι κουβέντα 5 λεπτών. Παρακαλώ. Ακούστε, είναι 5 λεπτά. Ένας ψηφοφόρος, ο οποίος πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, προδόθηκε, βλέπει ότι δεν πάει άλλο, θα γυρίσει πίσω και θα δει που μπορεί να στραφεί. Ο ψηφοφόρος, λοιπόν, ο οποίος πρέπει να επιστρέψει, όχι να επιστρέψει, να θα δει άλλο μάτι, και θα δει που να δει τον ειλικρινή, να δει τον ειλικρινή, αυτό που πάλεψε, που αγωνίστηκε, δεν του χτύπησε την πλάτη, ούτε τον εξαπάτησε, θα πρέπει να τα δει ο ίδιος. Θα πρέπει να τα βλέπει μέσα τα στοιχεία. Τώρα, αν συζητάμε μεταξύ μας τώρα 12 και 10 λεπτά για το αν θα γυρίσει ο Μιμίκος ή η Μιμίκα στο Μαντρί, αυτό δεν είναι κουβέντα. Έρα και να δούμε Μιμίκο και Μιμίκα στο Μαντρί ξανά μέσα. Μην κάνετε εικασίες και υποθέσεις. Δεν κάνω καμία εικασία, αλλά τα έχουμε δει όλα με τα ματάκια μας. Εμείς απευθυνόμαστε προς τον ελληνικό λαό πρώτα και κύριε Μωραήτη. Πλέον ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι εμείς δεν πολιτευτήκαμε προκειμένου να τον εξαπατήσουμε. Εμείς αναγνωρίζαμε και γνωρίζαμε το κόστος το οποίο θα είχαμε λαμβάνοντας μια σειρά μέτρων έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα για να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το ζητούμενο πάλι και ο στόχος όλων σχεδόν. Πάλι μου το 85%. Γιατί σας δημιουργώ σύγκριση. Γιατί τότε είχατε τον κύριο Παπανδρέου. Γιατί μου λέτε ότι εσείς αναγνωρίζετε, αλλά το μισό ΠΑΣΟΚ ήθελε να φύγει ο κύριος Παπανδρέου. Και εξού τα κατάφερε το μισό ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Παπανδρέου. Άντε πάλι είναι... να υπενθυμίσουμε, κυρία Μωραήτη, πώς έχουν τα πράγματα. Τα είχαμε μια κυβέρνηση του 44% που κανένας δεν ήθελε μαζί του να συνεργαστεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Δεν ήθελε, ωραία. Να αντιμετωπιστεί η κρίση που υπήρχε. Ναι. Ο ένας έλεγε ότι λεφτά θα βρούμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε και ότι είστε ανάλογοι ως κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και εμείς η αριστερή κυβέρνηση, ο Τσίπρας δηλαδή. Αυτό το έλεγε θα έρθουμε και θα τα κάνουμε όλα καλά. Να τα καλά. Οι αγρότες οδηγούνται σε αφανισμό με τα 10 μέτρα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες οδηγούνται σε αφανισμό με τα μέτρα. Έφτασαν στον αφανισμό. Λοιπόν, μαδούρο σχέτο έχουμε σήμερα για πρωθυπουργό, να ξέρετε.
οδήγησαν και τον κόσμο σε αυτή την κατάτια να πηγαίνει έξω από τα ATM σήμερα για να πάρει κοινωνικά, ηθικά, αν θέλετε. Σωστό αυτό που έγινε. Αλλά τι υποκρύπτει από μέσα, κυρία Μωραΐτη? Ποιες είναι οι δεύτερες σκέψεις του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου, τον ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, και έδωσε αυτή την ιστορία? Εν πάση περιπτώσει, το ξανασυζητάμε. Αν ναι, θέλουμε να γυρίσουμε ναι, ναι, στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι στον Παζόκ. Ναι. Λοιπόν, από τότε λοιπόν, από το 2009-2010, αν αναγνώριζαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν στόχευση την Ευρώπη, ότι οφείλουμε να συντεταχθούμε απέναντι μπροστά και μαζί με την κυβέρνηση την τότε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ναι, τότε δεν θα ήμασταν στο τρίτο μνημόνιο πλάς σήμερα. Θα συμφωνήσω και να πάμε και για τέταρτο μνημόνιο. Προχωράμε. Το οποίο θα είναι και χωρίς χρηματοδότηση. Με βήμα ταχύ. Αλλά θα σας πω, γιατί απαιτείτε από τις άλλες δυνάμεις να συμφωνήσουν, να είχαν συμφωνήσει τότε μαζί σας, όταν σας λέω το μισό Πασόκ τότε δεν συμφωνούσε και ουσιαστικά καταφέρατε και απομακρύνατε τον τότε πρόεδρό σας και μετά προχωρήσατε και στα επόμενα βήματα. Θέλω να πω, ούτε το ίδιο το Πασόκ δεν καταλάβαινε τι έκανε ο τότε πρόεδρός του. Τι λέτε? Διαφωνείτε σε αυτό? Όχι, διαφωνώ πολύ. Τότε γιατί διαφωνούσαν με τον κύριο Παπανδρέου και τον ήθελαν εκτός και τον οδήγησαν? Αν ήταν έτσι τα πράγματα, θα είχε πέσει ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου παραιτήθηκε, έβγαλε και ένα διάγγελμα στον ελληνικό λαό. Έτσι, έβγαλε και ένα διάγγελμα. Αλλά μιλάγαμε για τις ευθύνες των τελεχών που φύγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα είναι μέλη της κυβέρνησης. Πιστεύετε τώρα ότι είναι μέλη της κυβέρνησης και ψηφίζανε και. Πιστεύετε ότι πρέπει να μιλάμε για αυτούς? Οι οποίοι αντιδρούσαν τότε και τρέχαν στα κάγκελα και σήμερα ψηφίζουν τα μνημόνια με 10 χέρια και με 10 πόδια. Τώρα νομίζω ότι είναι. Μπορούμε να προχωρήσουμε την κουβέντα μας. Να προχωρήσουμε. Λέει μια ερώτηση από τον Ευρώ ότι επί Πασόκ λέει: εμείς οι αγρότες περνούσαμε καλά και χορτάσαμε ψωμί. Θέλετε να μου το σχολιάσετε αυτό? Αν βάλει κανείς. Δεν θα μιλήσω για τις καλές εποχές. Εγώ θα μιλήσω για τα 4 χρόνια της κρίσης, κυρία Μωραΐτη. Ναι. 4 χρόνια, δηλαδή, της κρίσης, συγγνώμη, της αντιμετώπισης της κρίσης. Ναι. Τα 4 χρόνια. Είναι τα μνημόνια αυτά. Ναι. Με ευθύνη του Πασόκ, είτε όταν κυβερνούσε το Πασόκ, ή όταν ήταν στην συγκυβέρνηση, στην αναγκαστική, αν θέλετε, συνύπαρξη της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ. Ναι. Αν θυμάστε καλά, το Πασόκ ήταν εκείνο που έβαζε, αν θέλετε, τους όρους και τις προϋποθέσεις για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα αγροτικά ζητήματα. Γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι η πρωτογενής παραγωγή, η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφική παραγωγή, η παραγωγή της θαλάσσης, λοιπόν, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιστρέψει η ανάπτυξη στη χώρα. Ναι. Λοιπόν, και δεν είχαν επηρεαστεί από την κρίση κατά τόσο ο αγροτικός πληθυσμός, ο αγροκτηνοτροφικός πληθυσμός. Mm. Θέλετε να επαναλάβω πάλι τι έχει ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ για το 2017? Θέλετε να το επαναλάβω? Επαναλάβετε τα. Θέλετε να επαναλάβω λοιπόν ότι αυξάνονται η φορολογία του, αναυξάνονται οι ασφαλιστικές του φορές, περικόπτονται κίνητρα όπως ήταν αυτό της λοιπόν επιδότησης του αγροτικού πετρελαίου, του ρεύματος και όλα αυτά. Εάν σας πω ότι σήμερα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, και ο κύριος Αποστόλου το είπε αυτό, και μάλιστα καλεί και τους αγρότες στην Αθήνα για να συζητήσουν, επιμένει λοιπόν ακόμη και σήμερα ο κύριος Αποστόλου και λέει ότι οι αγρότες όχι απλά δεν θα πληρώσουν περισσότερο, αλλά θα πάρουν και χρήματα πίσω. Και αν έχω εδώ που δεν την έχω. Α, το έχω. Λοιπόν, περιμένετε λίγο για να σας πω τι ακριβώς λέει και να μου το σχολιάσετε. Καταρχάς λέει: ελάτε να κουβεντιάσουμε για να λύσουμε τα εκκρεμή θέματα. Εκκρεμή θέματα τα θεωρεί. Και τόνισε ότι στο 95% των αγροτών το 2017 θα επιστραφούν όλες οι προκαταβολές φόρου των προηγουμένων ετών και το ποσό αυτό θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που θα κληθούν να πληρώσουν. Μα τι λέτε τώρα? Αυτό το είπε στο πρακτορείο 104.9. Μαύρα μεσάνυχτα. Και ο κύριος Αποστόλου. Αυτό τα λέει ο υπουργός, Μαύρα μεσάνυχτα. Ο σημερινός. Όταν κυρία Μωραΐτη. Δηλαδή, έπρεπε να δώσω ένα παράδειγμα. Το 85% των αγροτών λέει θα βρεθεί με επιστροφές. 95%. Καταρχάς, είπαμε, αυξάνεται η φορολογία του αγροτικού εισοδήματος από το 2013 και θα φτάσει στο 2022, προφανώς εννοεί αυτούς τους αγρότες ο κύριος Αποστόλου, ναι, έως 45%. Μιλάμε για τους μεγάλους αγρότες. Ναι. Παράλληλα, τις αντιμετωπίζει πλέον σαν επιχειρήσεις και η προκαταβολή του φόρου θα φτάσει το 100%. Από το πρώτο εδώ, οι ασφαλιστικές εισφορές συνδέονται με το εισόδημα. Σωστό. Και μαζί με την υγειονομική περίθαλψη θα προσεγγίσουν το 27%
του καθαρτήτου του εισοδήματος. Πείτε μου τώρα εσείς τώρα μετά από αυτά που σας ανέφερε, γιατί αυτά έχει ψηφίσει. Εκτός αν δεν ξέρει ο κ. Αποστόλου. Αχ, δεν ξέρω. Ποιο να πιστέψω εγώ τώρα, προγραμματέας στομαχιακής του Πασόκ στις Σέρες, Κοντζάμι, υπουργός που βγαίνει δημόσια και που λέει ότι όλα καλά, όλα ανθυρά. Θα το δούνε μπροστά τους. Εμένα που δεν μπορώ να πληρώσω τα χρέη μου. Θα το δούνε μπροστά τους οι αγρότες, κυρία Μωραίτη, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πάντως, αυτά που ψηφίσανε δεν οδηγούν στην κατεύθυνση αυτή που λέτε. Δεν οδηγούν καθόλου. Εγώ δεν λέω τίποτα. Να, εδώ. Του Αποστόλου. Δεν απαντάει και στο κινητό του. 27% σας επαναλαμβάνω θα είναι επί του εισοδήματός τους οι ασφαλιστικές εισφορές. Μπορείτε να τα βάλετε κάτω. Στα 10 χιλιάρικα. Τα έχει βάλει εδώ κάτω, κύριε Σιμάνσκι. Και βγαίνει. Στα 10 χιλιάρικα, 2.700 θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Του ενός αγρότη. Του ενός. Όταν είναι οικογενειακή. Αφήστε το, δεν φτάνουν μετά. Μετά δεν φτάνουν για λοιπόν, τίποτα άλλο. Αφήνουμε για έναν αγρότη, μεμονωμένο αγρότη. Πείτε ότι είναι ένας. 22% φόρος στα 10 χιλιάρικα καθαρό εισοδήματος αγροτικού. Πάμε στα 4.900. Πάντα πάμε μισά. Έτσι. Πάντα μισά. Προκαταβολή φόρου 100% γιατί πλέον προσμετράται ως επιχείρηση. Πάει το 75%. Δεν υπάρχει περίπτωση ο κύριος Αποστόλου ή δεν έχει διαβάσει αυτά που ψηφίζει ή συνεχίζει σε μια συγκεκριμένη λογική της εξαπάτηση των πολιτών. Αλλά δεν τρώνε κουτόχορτο οι Έλληνες πολίτες. Σήμερα που δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα από αυτά που λέω, ναι. Μπορεί να τα λέει. Αύριο όμως που θα κρύβεται. Κύριε Τσιπουρά, ας θεωρήσουμε ότι αυτοί οι οποίοι κινητοποιούνταν τα περασμένα χρόνια ήταν οι Σιριζέοι, να και το κίνημα Δεν Πληρώνω, να και οι αγανακτισμένοι του συντάγματος, να και έτσι, να και αλλιώς. Να και τα διόδια, ναι. Ναι, δεν πληρώνω τα διόδια. Μπράβο, ναι. Και είναι τα διόδια που διπλασιάσαμε τώρα τα διόδια Αθηνών Κορίθου. Αθηνών Πατρών. Ναι. Έχουμε τους πολύ ωραίους δρόμους. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία. Ας πούμε ότι τα περασμένα χρόνια βγαίνανε αυτοί στους δρόμους. Σήμερα το άλλο κόμμα, το κεντρό, το Πασόκ, η Δημοκρατική Αριστερά, γιατί δεν μπαίνει μπροστά ώστε να τραβήξει πολίτες για να ακουστεί πάλι η φωνή του εκεί στο Σύνταγμα εμείς, ή δεν ξέρω εγώ τι μπορεί εμείς, να κάνει. Όσο και να σας φαίνεται. Η Νέα Δημοκρατία, αλλά εμείς δεν είμαστε το πεζοδρόμιο. Όσο δεν μπορούμε και να, να σας φαίνεται παράξενο. Ναι. Μη σεβόμαστε τα θεσμικά όργανα των αγροτών, των εργατών. Σεβόμαστε δηλαδή τις κατακτήσεις του αγροτικού και των λοιπόν εργαζομένων, των κοινωνικών ομάδων. Ναι. Συντρέχουμε και συμβάλλουμε. Και τους βοηθήσαμε σε θεσμικό επίπεδο ως ΠΑΣΟΚ προκειμένου να φτιάξουν οργανώσεις, να οργανωθούν και ναι. Να αντιπαλέψουν απέναντι και στις πολιτικές του ή του ΠΑΣΟΚ πολλές ναι. Φορές. Έτσι. Ναι. Γιατί μια κυβέρνηση θα έχει πάντα και τις αντιρρήσεις της. Άλλοι είναι αυτοί που λένε ότι είναι αριστεροί και συζητάνε πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν το συνδικαλιστικό κίνημα στον πλήρη αφανισμό. Είναι αυτή η κυβέρνηση, κυρία Μωραΐτη. Αυτή η κυβέρνηση θέλει να καταργήσει τελείως μα τελείως την οποιαδήποτε συμμετοχή, μάλλον υπακούει στα κελεύματα αυτών που ζητούν την κατάργηση του συνδικαλιστικού, του συνδικαλίζεστε. Το έχετε ακούσει αυτό, φαντάζομαι. Να μην μπορεί δηλαδή να κινητοποιείται κάποιος. Αντιλαμβάνεστε ότι μια αριστερή κυβέρνηση θα τα φέρει και θα εγκρίνει. Δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτά που λέτε, γιατί ακούω ότι λένε τηλεθεατής από το σουφλί και πραγματικά. Τώρα τι να σας πω κι εσάς. Λέει, τόσα χρόνια λέει, μας απίβδησαν Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Τώρα λέει, τα βλέπουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια και χειρότερα, αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα να δούμε πού θα φτάσουν. Υπομονή από το σουφλί. Τι να πω τώρα. Βλέπετε ότι ο κόσμος έχει κι άλλα από θέματα. Λέω ότι ο κόσμος υπομονής, δεν είναι ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος είναι αποσβολωμένος. Είναι σαστισμένος, κυρία Μωραίτη. Μας λέει επίσης κάποιος τηλεθεατής από την Καβάλα. Καλά λέει, τα λέει ο γραμματέας εκεί στις Σέρες και όλοι αυτοί οι τοπικοί. Η κυρία Γεννηματά λέει θα αποφασίσει ποτέ να κάνει περιοδία στην Ελλάδα και να ακούσουμε από τα ίδια Γεννηματά, η κυρία Γεννηματά είναι καθημερινά σε. Και όχι μόνο η κυρία Γεννηματά. Δεν ξέρω, στη Βόρεια Ελλάδα έχει έρθει τώρα σήμερα. Βεβαίως, πρόσφατα ήταν στο Κιλκής. Πριν 15 μέρες ήταν στη Χαλκιδική. Ναι. Δύο φορές το τελευταίο μήνα έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε στη Βέρεια. Άρα την Ανατολική Μακεδονία μάλλον έχει τα αφήσει εκτός, γι' αυτό μας λένε ότι δεν πάει εκεί. Υπάρχει ένα σχεδιασμός, κύριε Μωραίτη. Δεν προς Θεού, δεν υπάρχει
διάκριση μεταξύ. Ο καλά, μπορεί τώρα να είναι η σειρά της Κεντρικής Μακεδονίας και μετά να πάει στην Ανατολική Μακεδονία. Έρχεται, ναι. έρχεται η σειρά, όλη η σειρά. Η κυρία Γεννηματά, όπως και τα υπόλοιπα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και όλοι μας ως ΠΑΣΟΚ, ναι, έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, προκειμένου να είμαστε συνέχεια με την κοινωνία για την κοινωνία. Και η πρόεδρός μας, η κυρία Γεννηματά, επαναλαμβάνω, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τις περιοδίες και θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει και θα γεμίσει όλη την γεωγραφική. Θα επισκεφτεί όλα τα σημεία της χώρας. Θα επισκεφτεί τους πάντες. Πολύ ωραία. Να μην ανησυχούν όλοι, θα τη δουν μπροστά τους. Το θέμα δεν είναι να τη δουν, το θέμα είναι να ακούσουν κάποια σημεία από το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς, θα πω εγώ, και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα πλέγμα ενεργειών και δράσεων τις οποίες έχουν αποφασιστεί, τις οποίες θα τις δει. Δηλαδή θα έχουμε πολιτικά γεγονότα και να ξέρετε ότι θα έχουμε πολλά πολιτικά γεγονότα από την πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Θα γίνουν θεματικές συζητήσεις με επιστήμονες, υπομονή να έρχεται και ο έρχονται. Ναι, εντάξει, θεματικά και αυτά με επιστήμονες να γίνουν. Απλά ο πολίτης, ο οποίος είναι και ταλαιπωρημένος και δίνει το δικό του αγώνα καθημερινά, θέλει πολύ συνοπτικά να τα έχει αυτά μπροστά του. Δηλαδή, για τον αγροτικό, ξέρω εγώ, 10 σημεία. Για το αυτό, 10 σημεία. Και να τα έχει όλα μαζεμένα για να μπορεί να συγκρίνει και να αποφασίσει πού θα ρίξει την ψήφο του. Βέβαια. Ναι, αυτές οι ανοιχτές ομιλίες, οι θεματικές με τους επιστήμονες που γίνονται από όλα τα κόμματα, δεν ξέρω αν βοηθάνε τον απλό πολίτη για να αποφασίσει, κύριε Τσιπούρα. Αν δηλαδή του ξεκαθαρίζουν το σκηνικό. Ο τηλεθεατής από την Καβάλα και ο κάθε τηλεθεατής. Ήταν και ο κύριος Βενιζέλος, λέει, στην Καβάλα, αλλά για παρουσίαση βιβλίου δεν είπαν πολλά πολιτικά. Ακούστε λίγο. Η ενημέρωση σήμερα είναι εφικτή. Ναι. Κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθήσει και το κανάλι της Βουλής όταν συνεδριάζει και σημαντικά ή για ενδιαφέροντα και τον κάθε πολίτη θέματα. Όχι, μην το λέτε, κυρία. Όχι, είπα το όχι και θα το ξαναπώ. Αλλά, γιατί μου θυμίζει το Muppet Show που έβλεπα στα παιδικά εάν μου. Και εφόσον, εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον θέμα. Ναι, αλλά αν είναι δεν είναι η Βουλή, δεν είναι η Muppet Show. Μέσα στη Βουλή δίνονται οι μάχες. Οι μάχες υπέρ κατά του λαού. Η Βουλή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας, κυρία Μωραΐτη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι Muppet Show. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί να έχουμε μια καλή Βουλή ή μια κακή Βουλή, αλλά το κοινοβούλιο, κυρία Μωραΐτη, είναι το λίθος της δημοκρατίας. Είχατε δει ποτέ Muppet Show, παρακολουθήσατε ποτέ Muppet Show? Ναι, έχω παρακολουθήσει. Ωραία. Πολύ ωραίο. Από την άλλη, βλέπετε ώρες-ώρες η Βουλή ότι είναι και κάτι χειρότερο από αυτό που σας λέω? Όχι. Με κάποιες κορώνες. Με τέτοιους όρους σύγκριση δεν κάνω. Σας είπα, μπορεί να είναι μια καλή Βουλή, μπορεί να είναι μια κακή Βουλή. Τι να πω δηλαδή, ότι μέσα ο καθένας βγάζει τα σωθικά του και λέει ότι του κατέβει και είναι μια κακή Βουλή. Δεν τη θέλω αυτή την κακή Βουλή. Και τι θέλετε? Θέλω μια αξιοπρεπής Βουλή. Ναι, σας λέω, η Βουλή κατά κύριο λόγο είναι αξιοπρεπής. Δεν είναι αξιοπρεπής. Δεν είναι. Ώρες-ώρες δηλαδή, πραγματικά, τι να πω τώρα, τέλος πάντων, να σας πω. Η επιμονή σας σε αυτό όμως βλάπτει. Να σας πω κάτι, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ κανάλι της Βουλής, ώρες-ώρες πραγματικά με έρχεται να μπω μέσα στην οθόνη, όταν ακούω από κάποιους, και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, από όλες τις πλευρές. Ναι. Από κάποιους οι οποίοι ρεμβάζουν, από κάποιους οι οποίοι όλος παραδόξως εκείνη την ώρα διψάνε, από κάποιους οι οποίοι σκέφτονται τα δικά τους τα προσωπικά, από κάποιους οι οποίοι ορίονται από το βήμα, μετά ερεθίζουν και τους άλλους και ορίονται και οι από κάτω από το βήμα. Και αντί να βγάλουμε μια άκρη και να συμφωνήσουμε κάπου, και αυτό που λέτε κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μετά λίγη και η συνεδρίαση και πάνε καλιά τους. Πάνε, ξεκουραστούν να πιούν ένα καφέ. Όλοι μαζί όμως. Το καφέ αυτό τον πίνουν όλοι μαζί στη συνέχεια. Αλλάξτε κανάλι, κύριε Μωραϊτότη. Άμα δεν σας εκφράζει αυτό που βλέπετε. Γιατί να αλλάξω κανάλι? Για να μην βλέπω την κατάντια τους. Και ποιανών είναι τώρα. Είναι οι εκπρόσωποι του. Ναι, εγώ τους έστειλα αυτούς τους εκπροσώπους, γι' αυτό τους παρακολουθώ. Όλοι μας τους στείλαμε. Όλοι μας, ακριβώς. Ναι. Εγώ, εσείς, κυρία Λένη, όλοι μας. Σας λέω όμως ότι πάλι χρήσιμη είναι η Βουλή. Δεν είπα ότι δεν είναι χρήσιμη, κύριε Τσιπούρα. Όχι η Βουλή. Το να βλέπουμε το κανάλι της Βουλής όταν έχουμε κάποιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αν βλέπατε, κυρία Μωραΐτη, το κανάλι της Βουλής τακτικά, τουλάχιστον σημαντικά ζητήματα, θα δείτε ότι την υπευθυνότερη, αν θέλετε, στάση και θέση πάνω στα ζητήματα τόπου, τα έχει η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Και αυτό, επειδή εγώ βλέπω Βουλή, μπορώ να το πω.
Δεν σας εκφράζει κανένας άλλος, δηλαδή από τους άλλους. Επαναλαμβάνω, ομιλητές. Την πλέον σοβαρή αντιμετώπιση πλέον σοβαρή. Των και προτρέπω τους πολίτες να κάνουν το ίδιο. Να το δουν και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Το πληρώνουμε που το πληρώνουμε και αυτό το κανάλι, να σας το παρακολουθήσουμε, να έχουμε και μια ιδία άποψη για το τι γίνεται μέσα στην Βουλή και να διαπιστώσουμε και αυτό που μας λέει ο κύριος Τσιπούρας. Να έχουμε ίδια εικόνα. Να, μπράβο. Για να μην τα ακούμε μόνο και μπορεί να τα ακούμε και λανθασμένα. Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή. Θα δοκιμάσετε τα κουραμπιαδάκια παράτ. Εντάξει. Ωραία. Ετοιμάστηκε να πει όχι. Χριστουγεννιάτικα. Τι. Όχι, και την προηγούμενη φορά είπα όχι, αλλά έφαγα στο τέλος. Οπότε, λοιπόν, ναι, θα φάω. Και οι ξηροί καρποί με το φρεσκοκομμένο τους καφέ, Σίση, είναι κοντά μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τον κύριο Τσιπούρα. Από το 1953 η εκλεκτή ποιότητα ξηρών καρπών από όλο τον κόσμο ψήνονται καθημερινά για εσάς αποκλειστικά στο εργαστήριό μας. Απολαύστε όμως ξηρούς καρπούς από ξηραμένα φρούτα και φρούτα με αντιξουδιωτικές ιδιότητες ως φυσική πηγή ενέργειας και δεξίας. Σίση, νοπά φύλλα κρούστας και κανταήφι για τραγανά και λαχταριστά σπιτικά γλυκά. Σίση, είδη ζαχαροπλαστικής φρεσκοαλεσμένος ελληνικός καφές. Σίση, και τώρα τα Χριστούγεννα στο κατάστημά μας σας περιμένει μια μεγάλη ποικιλία από στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο που τρώγονται, ζαχαρωτές νυφάδες και ζαχαρωτές διακοσμήσεις για βασιλόπιτες που θα κλέψουν την παράσταση στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας. Σίση, και αν θέλετε κάτι ξεχωριστό και πρωτότυπο για το παιδικό σας πάρτι, προμηθευτείτε από το κατάστημά μας μαλλί της γριάς, μια λιχουδιά που θα λατρέψουν οι μικροί καλεσμένοι σας. Σίση. Από το 1953 στις καρδιές μας. Είστε ελαστικοί με την ασφάλειά σας. Ελάτε τώρα στο σύγχρονο κέντρο ελαστικών Μελαχρινός. Η σίγουρη επιλογή για ασφαλή οδήγηση. Στην υπερσύγχρονη πρωτοποριακή μονάδα Tire Center Μελαχρινός θα βρείτε τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, τις κορυφαίες εταιρείες ελαστικών όλων των τύπων, εξειδικευμένη γνώση και σωστή καθοδήγηση για την επιλογή των κατάλληλων ελαστικών στις χαμηλότερες τιμές και πραγματικά άτοκες δόσεις. Σύγχρονο κέντρο ελαστικών Μελαχρινός. Υψηλού επίπεδου εξυπηρέτηση και άνετο περιβάλλον αναμονής. Μεγάλες προσφορές κάθε εβδομάδα. Με την ασφάλειά μας δεν είμαστε ελαστικοί. Σύγχρονο κέντρο ελαστικών Μελαχρινός. Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Υγρήτας. 23210-46-007. Ελάτε στο σπήλαιο Αλιστράτη Σερών, το θαύμα της φύσης. Απολαύστε πολύχρωμους σταλακτίτες και σταλαγμίτες με ύψος που ξεπερνούν τα 15 μέτρα και τους σπάνιους εκεντρίτες. Άνετη ξενάγηση σε τελείως επίπεδους διαδρόμους συνολικού μήκους 1 χιλιόμετρου. Θαυμάστε και το μοναδικό φαράγγι του Αγγίτη σε μια ευχάριστη διαδρομή με το τουριστικό τρενάκι. We'll be right back.
για την άρτια λειτουργία της οικοδομής και την πλήρη διαφάνεια στα κοινόχρηστα, διαχείριση πολυκατοικιών Δήμου Ιωάννης. Εξασφαλίστε τα καλύτερα συνεργεία και απαλλαγείτε από την ευθύνη συλλογής κοινοχρήστων, αναθέτοντας τη διαχείριση της οικοδομής στο γραφείο μας. Αναλαμβάνουμε έκδοση και ίσπραξη κοινοχρήστων, εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ, συνεργείο καθαρισμού, τεχνική κάλυψη, οργάνωση πολυκατοικιών. Διαχείριση πολυκατοικιών Δήμου Ιωάννης. Γεωργίου Παπανδρέου 17. Τηλέφωνο 2321057005. Και τώρα, στις γιορτές, σκεφτείτε έξυπνα. Ψωνίστε κρέατα από τον τόπο μας. Νόστιμα και υγιεινά. Τώρα στις γιορτές, σκεφτείτε με αγάπη. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Κρεοπολών εύχονται σε όλο τον κόσμο ειρήνη, υγεία και αγάπη και σε όλους τους συναδέλφους δημιουργικό και κερδοφόρο το νέο έτος. Χρόνια πολλά! Φίλε Αγρότη, η Φυτοτεχνική Προβατά, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα σου, σε ενημερώνει ότι τα λοιπάσματά μας είναι πρώτα σε πωλήσεις σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Γιατί είναι λοιπάσματα οργανοχημικά, κοκόνι, εμπλουτισμένα με χουμικά οργανικά συστατικά, με μαγνήσιο, ψευδάργυρο, ασβέστιο και όλα τα άλλα εχνοστοιχεία. Αφομοιώνονται ευκολότερα από τα φυτά, βελτιώνουν και αναζωογονούν το έδαφος, ρυθμίζουν το pH του εδάφους. Είναι πιστοποιημένα και κυκλοφορούν με ειδική άδεια registration όπως τα φυτοφάρμακα. Είναι φθηνότερα επειδή επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη ύλη έρχεται απευθείας από τον Καναδά. Ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα από τις κρατικές υπηρεσίες, ώστε να διαπιστώνετε ότι περιέχουν όλα όσα αναγράφονται στις αναλύσεις. Και φυσικά σας τα προσφέρουμε πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέες προσφορές 20-10-0 13 ευρώ, 16-20-0 14, 20-10-10 15, 15-15-15 με 17 ευρώ. Όλα σε συσκευασίες των 40 κιλών. Φυτοτεχνική Προβατά Παναγιώτης Κρουτσίδης, ο πιστός σύμμαχος του αγρότη. Και όσο η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει, τόσο εμείς χαμηλώνουμε τις τιμές μας. Υγρά αεριοκίνηση από 580 ευρώ. Το Toyota Austrias ΑΕ. Κάντε σήμερα κιόλας τη σωστή κίνηση και εξοικονομήστε ακόμη περισσότερα χρήματα από τη μειωμένη τιμή μας. Υγρά αεριοκίνηση μόνο από 580 ευρώ. Και βέβαια δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για να μην χάσετε ούτε μια μέρα. Το Toyota Austrias ΑΕ. Σέρες, Δράμα, Καβάλα. Τηλέφωνο 23210-50801. Την παραμονή θα μοιράζουν με πολύ αγάπη ευχές και μπαλόνια στα καταστήματα μεραρχίας και στο σκούταρι. Και την παραμονή της πρωτοχρονιάς στα καταστήματα πλατείας εμπορίου και νηγρίτας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά! Όλη μόδα, όλο το στυλ και όλα τα μεγέθη είναι εδώ, Στέφανς. Σχεδιάζουμε, δημιουργούμε και σας παρουσιάζουμε όλες τις τάσεις της μόδας σε extra extra large. Στέφανς, για τον άντρα και τη γυναίκα. Επισκεφτείτε τώρα τα ηλεκτρονικά μας καταστήματα www.stephansxxl.gr www.stephanswoman.xxl.gr. Ανανεωθείτε τώρα. Αναβαθμίστε εμφάνιση, στυλ και διάθεση. Κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά www.stephansxxl.gr www.stephanswoman.xxl.gr. Stephans. Όλη μόδα, όλο το στυλ για τον άντρα και τη γυναίκα. Και στα νούμερα, όπως σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Νερό, το πολύτιμο δώρο της φύσης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης του Δήμου Συνδικής, με συνέπεια, υπευθυνότητα και άρτιο προγραμματισμό, φροντίζει να παρέχει σε όλους τους δημότες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Συνεχίζει εξυγχρονισμός όλων των υφισταμένων δικτύων και κατασκευή νέων. Δημιουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού. Αξιοποιούμε τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ και εξυγχρονίζουμε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
με ειδική μέρημνα για την προστασία των πολύτιμων υδροβιοτόπων. Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε συμμάχους όλους τους δημότες. Προσέχουμε το περιβάλλον και δεν σπαταλούμε τους υδάτινους σπόρους μας. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Δήμου Συνδικής. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τους δημότες, συνεχίζουμε. Τα έπιπλα Χριστόπουλος παρουσιάζουν τα καλύτερά τους για σπίτια με υψηλές απαιτήσεις σε ποιότητα και στυλ. Απίθανες προτάσεις σε αναπαυτικά σαλόνια πρωταγωνιστούν το σπίτι και μετατρέπουν την καθημερινότητα σε μοναδική απόλαυση. Για ένα εκλεκτό οικογενειακό ή φιλικό γεύμα, οι προτάσεις σε τραπεζαρίες με υψηλό design και άψογη αισθητική δίνουν στο χώρο σας και στις στιγμές σας άλλον αέρα και άλλη διάσταση. Για το χώρο που χαλαρώνει την ψυχή και το σώμα σας, για την κρεβατοκάμαρά σας, θα βρείτε αυτό ακριβώς που θέλετε για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που θα σας ξεκουράζει και θα σας αναζωογονεί. Έπιπλα Χριστόπουλος και για το παιδικό δωμάτιο. Έπιπλο Χριστόπουλος. Ιδανικές επιλογές για μια όμορφη ζωή. Μόνο στο Χριστό Σερών. Τηλέφωνο 2321 078 281. Και τώρα τι κάνουμε? Ο ένας θέλει κρέπα, ο άλλος χάμπουργκερ, οι άλλοι βάφλες, πίτσα, καφέ και πάει λέγοντας. Έτσι θέλουμε 3-4 delivery. Να βρούμε τη χρυσή τομή να παραγγείλουμε. Πεινάω! Όταν θέλετε ποικιλία, ποιότητα και άμεση εξυπηρέτηση, μην ψάχνετε την χρυσή τομή. Πάρτε στο χρυσό delivery. Χρυσό delivery. Με τη μεγαλύτερη κατηγορία προϊόντων και μεγάλη ποικιλία αναπροϊόν, ικανοποιούμε κάθε γευστική σας απαίτηση. Και τώρα, στο κατάστημά μας, το πρώτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, θα βρείτε σπιτικά μαγειρεμένα φαγητά. Χρυσό delivery. Απολαύστε τα πιο λαχταριστά μενού στην πόρτα σας με ένα τηλέφωνό σας στο 2321 051 451 και για μαγειρευτά στο 2321 023 888. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι κοντά μας ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ εδώ στις Σέρρες, ο κύριος Γιάννης Τσιπούρας. Κύριε Τσιπούρας, το κλείσιμο αυτής της κουβέντας, τι έχετε να μεταφέρετε ως μήνυμα στον κόσμο, ώστε να πλησιάσει κοντά στη Δημοκρατική Αριστερά, να ακούσει τις θέσεις σας, να τις μελετήσει, να τις σκεφτεί? Ένα λεπτό μόνο πριν από όλα αυτά, με πήρε και εμένα ένας φίλος τηλέφωνο και μου είπε να μην απολογούμε για αυτά που δεν κάναμε, αλλά να απολογούμε για αυτά που κάναμε. Δηλαδή, για τα σχολιά, για τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τους δρόμους, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ένα σωρό πράγματα θα μπορούσαμε να καταμετρήσουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν ήταν αυτονόητα πριν το ΠΑΣΟΚ, και όμως αυτή τη στιγμή είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για τον κάθε πολίτη. Για τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Δεν θα διαφωνήσω με το φίλο σήμερα, σας. Απλά δίνετε μια διαφορετική εντύπωση όταν ασχολείστε συνεχώς με το παρελθόν και δεν έρχεστε αντιμέτωποι πολύ δυναμικά με την τωρινή κατάσταση. Όχι, εμείς είμαστε, και με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σήμερα προβλήματα. Τα σημερινά προβλήματα αντιμετωπίζονται στη βάση αυτή που αναφέραμε, κυρία Μωραΐτη. Ότι δεν μπορεί κανένας από μόνος του να πάρει στην πλάτη του την επίλυση των προβλημάτων. Απαιτείται μια εθνική συνεννόηση πάνω σε μια εθνική γραμμή όλων των δυνάμεων που έχουν στραμμένο το πρόσωπό τους προς την ευρωπαϊκή παρουσία μας και οντότητα. Εμείς ως Δημοκρατική Συμπαράταξη επιδιώκουμε την διεύρυνσή μας τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο προκειμένου να πορευτούμε στο μελλοντικά. Στηριζόμαστε στη μεγάλη δηλαδή πολιτική συμμαχία των σοσιαλιστών, των σοσιαλδημοκρατών, της ανανεωτικής αριστεράς, της οικολογίας, του ριζοσπαστικού κέντρου. Όλους αυτούς τους ανθρώπους και τις κινήσεις των πολιτών, ναι, τις καλούμε να συστρατευτούμε, να συζητήσουμε καταρχάς. Να δούμε την κοινή σαν βάση. Σαν πολύ δεν το αργείτε όλο αυτό. Όχι, δεν αργεί καθόλου. Ίσα-ίσα προχωράει. Υπάρχουν διεργασίες με ανθρώπους οι οποίοι δεν το κοινωνούν ή το κοινοποιούν. Αυτό το πράγμα είναι μια διαρκής κατάσταση, ένας διαρκής αγώνας. Ναι. Έτσι ώστε, και βέβαια δεν είναι μόνο σε επίπεδο στελεχειακό, έτσι. Εμάς πρώτη μας προσδοκία είναι και μάλλον παράλληλα θα πρέπει να κινείται και η διεύρυνσή μας στην κοινωνία. Και στην κοινωνία για να έρθουμε πιο κοντά, για να τους φέρουμε κοντά μας,
απαιτείται και λίγο παρελθόν, φυσικά το παρόν και πολύ μέλλον. Δεν θα το ξεχάσει το παρελθόν, σίγουρα θα υποθεί. Απλά μην γίνεστε και νοσταλγοί του παρελθόντος. Τι ωραία που τα πράξατε τότε και στο ότι τίποτα δεν ήταν αυτονόητο και έγιναν επιπροσώπου. Δεν είμαστε δογματικοί. Και να σας πω κάτι, ήταν και αυτονόητο. Δεν είμαστε δογματικοί. Ναι. Οι εποχές είναι άλλες τότε, άλλες τώρα. Σας είπα. Με τόσο κυρίαρχο, χρήμα κυρίαρχο, καταρχάς, εμείς έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, κυρία Μωραΐτ. Εμείς γνωρίζουμε τα λάθη και πολλές φορές τα έχουμε πει. Και πολλοί τα έχουν ακούσει. Και από αυτούς τους ανθρώπους, και αυτοί που το έχουν ακούσει, ή όσοι προσπαθούν να μας καταλάβουν, κατανοούν τι λέμε. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το αύριο. Και το αύριο σας είπα ότι είναι ότι εμείς δεν επιφυλάσσουμε για τους εαυτούς μας ή για την πολιτική μας παράταξη το αλάθητο. Εμείς θεωρούμε ότι η χώρα είναι σε μια τέτοια δύσκολη Χαίρομαι κατάσταση, που το λέτε αυτό. Με τόσα προβλήματα στην περιφέρειά μας, πάμε Τουρκία, Αλβανία, Σκόπια, Μέση Ανατολή, που δεν είναι δυνατόν να μας επιτρέπουν να λειτουργούμε με όρους του χθες. Εμείς θέλουμε όμως και όλοι οι υπόλοιποι, κυρία Μωραΐτη, να αντιληφθούν την πραγματικότητα και να διαμορφώσουν και να συνδιαμορφώσουμε όρους του νέου. Το λέτε στο τέλος. Ένα πολύ ωραίο τηλεθεατή που λέει, όταν το Πασόκλε ήταν ισχυρό, δεν ήθελε την εθνική συνεννόηση. Τώρα που τα ποσοστά του είναι χαμηλά, τώρα ξαφνικά απλώνει, λέει, παντού πλοκάμια για να δει με ποιος μπορεί να συνεργαστεί. Σε αυτό τι απαντάτε? Κυρία Μωραΐτη, το Πασόκ επιδίωκε πάντα την εθνική συνεννόηση. Ναι. Πάντα επιδίωκε στις πολύ πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα την εθνική συνεννόηση. Αλλά τα αυτιά και τα στόματα των απέναντι πάντα ήταν κλειστά. Ας βγάλει το Πασόκ το φίδι από την τρύπα, λέγανε, και ας έρθουμε εμείς μετά επάνω στα στην εξουσία. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρία Μωραΐτη, και αν ανατρέξετε και ο τηλεθεατής σας στο παρελθόν, θα καταλάβει τι λέω τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ εύχομαι ευχαριστώ. Τις επόμενες μέρες να περάσετε έτσι χαρούμενα, ήρεμα, όπως οικογενειακά. Και όλος ο κόσμος να περάσει καλά και όμορφα. Ναι, όσο το δυνατόν καλύτερο ο καθένας. Γιορτή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα και πολύ και ευχαριστώ. Να είστε πάντα υγιείς. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι και αυτή την ώρα κοντά μας. Αφού ευχαριστήσουμε ξανά τα χειροποίητα Cookies Barat, που σαν είπε δεν παίρνει ο καλεσμένος. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος. Και τον καφέ μας από το Σύση, τους ξηρούς καρπούς Σύση. Διαχειρός Ελένης με την Ελένη Κολοβόδα αμέσως τώρα. Το κεντρικό μας δελτίο στις 9 παρά 20 με τον Δημήτρη Κόκκινο. Ραντεβού αύριο στη 1, όπως κάθε μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.